Επικίνδυνα χαρακτηρίζουν οι πολίτες τα πεζοδρόμια σε όλη την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, ιδίως όταν βρέχει. Οι παλιές πλάκες είναι πλέον λίες και μάλιστα οι τρύπες και τα κενά δεν λείπουν. Όπως επισημαίνουν οι πεζοί, με δυσκολία μπορούν να περπατήσουν. Θα είμαι ανόητος να πω ότι δεν είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνες, πιστεύετε? Σίγουρα. Οπωσδήποτε και αισθητικά δεν είναι ωραίες. Έχει πέσει, έχει τυχή να δείτε κάποιον να πέφτει, να γλιστράει? Όχι, δεν το έχω δει αυτό, αλλά το βλέπω ότι είναι επικίνδυνο. Το βλέπω. Επίσης, όπως παρατηρούν οι πεζοί, η πλατεία της Δημοτικής Αγοράς δεν είναι το μοναδικό σημείο που είναι κατεστραμμένο. Βεβαίως, είναι πολλά σημεία και στο λιμάνι και εδώ είναι, φθαρμένες οι πλάκες κλπ. Έχετε δει κάποιον να γλιστράει, να πέφτει? Όχι ακριβώς. Αλλά πόσο καιρό είναι έτσι? Α, δεν ξέρω. Δεν είναι επικίνδυνες? Οπωσδήποτε είναι επικίνδυνες. Πρέπει να επισκευαστούν πολλά. Πολλά είναι τα επικίνδυνα σημεία εδώ. Είναι επικίνδυνες? Είναι. Κορίτσι μου, και βέβαια είναι επικίνδυνες, δεν είναι? Όπως τονίζει ωστόσο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, σε περίοδο κρίσης ο Δήμος Χανίων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και έλλειψης προσωπικού προκειμένου να προχωρήσει στις ανάλογες εργασίες. Δυστυχώς έχουμε μόνο έναν εργάτη ο οποίος εξειδικευμένο, ο οποίος μπορεί να βάζει πλάκες. Αυτόν έχουμε και αναγκαζόμαστε σε όλη την έκταση του Δήμου να τον στέλνουμε παντού. Η γενικότερη έλλειψη πιστώσεων δηλαδή και προσωπικού? Η έλλειψη είναι και πιστώσεων και προσωπικού, το οποίο κάνει τα πράγματα πραγματικά πολύ δύσκολα. Αντιμέτωπες όμως είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και με τη γραφειοκρατία, εξαιτίας της οποίας, όπως επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, για ένα έργο που θα έπρεπε να γίνεται πάρα πολύ γρήγορα με την υφιστάμενη διαδικασία, απαιτούνται περισσότεροι από 6 μήνες.